Στο αδερφή θα διαβάσουν σελίδα 865. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, 18 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Ιώτα Ήτα 15. Εάν δε αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, είπαγε και έλεξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σε ακούσει, εκέρδισε τον αδελφό σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ακόμη ένα ή δύο, για να βεβαιωθεί πως λόγος επιστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την εκκλησία. Και αν της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εις ως ο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσα ανδέσετε επί της γης, θέλουσιν είστε δεδεμένα εν το ουρανό. Και όσα ενλύσετε επί της γης, θέλουσιν είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι σας λέγω, ότι αν δύο από σας συμφωνήσωση, επί της γης περιπαντός πράγματος περί του οποίου ήθελον κάμει αίτηση, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του Πατρός μου το εν της ουρανής, διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσαλθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, πως άκησα να αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Δεν συλλέγω ως επτάκης, αλλά ως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστε θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό μετά των δούλων αυτού. Και ότι ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γυναίκα του και τα τέκνα του και πάντα όσα είχε για να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνου, εκείνος έβρεν ένα των συνδούλων αυτού ως τις εχρεώσεις αυτών 100 δινάρια και πιάσας αυτόν έπνιγε λέγον, «Απόδοσ' με ό,τι μη χρεωστείς». Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού, σπόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, «Μακροθύμισον σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά πελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν έως σου αποδώσει το φιλόμενον. Οι δόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν, ο Κύριος αυτού λέγει προς αυτόν, «Δούλε, πονηρέ, παν το χρέος εκείνος σοι αφήκα επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε λέησα». Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει παν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος θέλει κάμεις εσάς, αν δεν συγχωρήσετε καρδία σας, έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν. Είναι φοβερό, αδελφοί, γιατί ο Πανάγαθος Θεός, ο Πάνσοφος Θεός, παραδίδει κάποιους ανθρώπους ελεημένους και ευνοούμενους σε βασανιστές. Ποτέ δεν θα το πίστευα αυτό. Ο Θεός παραδίδει σε βασανιστές. Ξέρεις τι θα πει βασανιστές? Και μάλιστα παρακυρίου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Δηλαδή, κινδυνεύω εγώ, κινδυνεύεις εσύ, να σε παραδώσει ο Κύριος σε βασανιστές.
Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι το τι σημαίνει, είναι το πώς και το γιατί. Αλλά πιο σημαντικό είναι και το πότε. Θυμηθείτε την ευλογία του Θεού σε κάποιον αιρετικό, Σαμαρίτη. Απόλυτη ευλογία. Όχι απόλυτο βασανισμό, απόλυτη ευλογία. Γιατί κάποιος έφυγε από την Ιεριχώ, συγγνώμη, από την Ιερουσαλήμ, πήγαινε στην Ιεριχώ, στην πόλη της αμαρτίας, περιέπεσε σε ληστές, τον χτυπήσανε, τον κλέψανε και τον αφήσανε ημιθανή. Τρεις πέρασαν από εκεί. Ένας ιερεύς, ένας λεβίτης και ένας αιρετικός. Τους δύο τους παρέδωσε εις βασανισμόν. Γιατί δεν σπλαχνίστηκαν. Τον τρίτο σε απόλυτη ευλογία. Μα τον αιρετικό, μα μια μεριά τον ιερέα, τον λεβίτη, που είδαν τον άνθρωπο που πήγαινε στην Ιεριχώ και είπαν μέσα τους, καλά να πάθει αφού πάει στην Ιεριχώ, ίσως. Αλλά το βέβαιο είναι, το ίσως είναι αυτό που λέω εγώ, το βέβαιο είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Τον είδαν, προσπέρασαν και έφυγαν. Γιατί? Δεν είχαν σπλάχνα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της ευλογίας, αδερφοί. Τα σπλάχνα. Και έρχεται τώρα ο Πέτρος και ρωτάει κάτι πολύ σοβαρό. Πόσες φορές θα αναμαρτήσει ο αδελφός μου, εγώ μπορώ και πρέπει να το συγχωρήσω? Πόσες φορές? Και του λέει ο Κύριος, έλα να σου πω. Έως εφτάκης, έλα να σου πω. Δεν θα σου πω πόσες φορές θα το συγχωρήσεις, αλλά θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Και μετά θα σου πω και πόσες φορές πρέπει να συγχωρήσεις. Τον αδελφό σου αναμαρτήσει. Αν αμαρτήσει ο αδελφός σου, πρέπει να το σπλαχνιστείς και να τον βοηθήσεις να έρθει σε μετάνοια. Πρώτα εσύ, ύστερα με 2-3 μάρτυρες και ύστερα ενώπιον της Εκκλησίας. Αν τα καταφέρεις, θα ευλογηθείς εσύ και ο αδελφός σου. Εάν δεν τα καταφέρεις, θα ευλογηθείς εσύ, σε βασανιστές ο αδελφός σου. Κύριε Θεέ μου, φύλαξέ μας και βοήθησέ μας, Κύριε Θεέ μου. Ξέρετε πόσο σοβαρό, αδελφοί, μήνυμα είναι να έχουμε σπλάχνα Χριστού. Όχι να λυπόμαστε, να σπλαχνιζόμαστε. Όχι να λέμε τον καημένο, τον κακομύρη. Όχι. Δεν είναι καημένος, δεν είναι κακομύρης, είναι αδελφός σου. Έκανε λάθος. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ λάθος? Έκανε λάθος. Ο Θεός όμως τον αγαπάει και τον αγαπάει πολύ. Αλλά και σένα αγαπάει και σε αγαπάει πολύ και θέλει να έχεις πλάχνα Χριστού για να σε ευλογεί πολύ. Πόσες φορές αναμαρτήσει? 7.
μεγάλο νούμερο. 7 φορές να αμαρτήσει ο αδερφός μου. Όχι, του λέει ο Κύριος. 70 φορές το 7. Και έλα να σου εξηγήσω. Δύο όμως πράγματα έχουν προηγηθεί. Εάν κάνεις με σπλάχνα Χριστού αυτό που πρέπει, τότε τον δένεις τον αδελφό σου και δεν μπορεί να λυθεί. Γιατί όσα δέστε επί της γης είναι δεδεμένα στον ουρανό. Όσα λύσετε επί της γης με τα σπλάχνα είναι λελειμμένα στον ουρανό. Το πρόβλημα είναι, έχεις σπλάχνα. Θα αποδεχθεί την αγάπη σου. Θα αποδεχθεί τον έλεγχό σου. Θα παραδεχθεί το λάθος του. Και θα το πω πιο σωστά. Θα παραδεχθεί το λάθος μου. Θα μετανοήσω. Κύριε, δώσε μας αυτή τη μετάνοια. Την αληθινή, την ειλικρινή μετάνοια. Όχι τη ψεύτικη, όχι τη συναισθηματική. Γιατί η μετάνοια η αληθινή είναι μετανοώ και επιστρέφω στο Θεό. Μετανοώ και ζητάω συγχώρεση από το Θεό και επιστρέφω στο Θεό. Ξέρεις τι θα πει επιστρέφω στο Θεό? Γυρίζω πίσω. Γυρίζω πίσω. Και αν το καταλάβεις, λέει στον Πέτρο, έλα να σου πω μία παραβολή. Ήταν ένα αφεντικό που είχε πολλούς δούλους, κύριος. Είχε πολλούς δούλους. Και σε κάθε δούλο θα έδινε και την ανταμοιβή του. Αλλά τι ανταμοιβή να δώσει σε έναν που του χρωστούσε μοίρια τάλαντα. Μοίρια τάλαντα. Ξέρετε τι πει μοίρια τάλαντα? Πόσες αμαρτίες είναι αυτά? Κύριε Θεέ μου. Εγώ θα το πω και ο Θεός να με συγχωρέσει. Εσύ πόσα τάλαντα χρωστάς στον Κύριο μου, είπε ο Κύριος. Και λέω όχι και μοίρια. Χρωστάω, αλλά όχι και μοίρια. Είπα μέσα μου, δεν το είπα έξω μου. Αλλά μετά άνοιξα τη γραφή. Ο Θεός με οδήγησε να ανοίξω τη γραφή. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Δηλαδή πόσα χρώσταγε ο Απόστολος Παύλος? Μοίρια τάλαντα. Πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο με ελέησε ο Θεός, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε με πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελώντων, να πιστεύσω συν εις αυτόν η ζωή αιώνιον. Αδερφέ, ξέρεις πόσα χρωστάς? Μοίρια τάλαντα. Ο πρώτος των αμαρτωλών. Και κάθε ένας ξέρει τις δικές του αμαρτίες. Και αν τις εξομολογηθεί και ζητήσει συγχώρεση, αφέονται. Αλλά αν επιμένει, δεν εξομολογείται, τα μοίρια τάλαντα δεν φεύγουν από πάνω του. Ο Θεός θα μας φυλάει. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν μπορώ να μετανοήσω αν δεν έχω σπλάχνα Χριστού. Και πήγε στον αφεντικό του και του λέει το αφεντικού του,
το αφεντικό του πρέπει να πουληθείς εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα υπάρχοντά σου, ίσως ξοφλήσεις. Ακούτε? Και θέλω να σου πω, έτσι όπως μου το έδειξε ο Θεός, πίστευσε εσύ εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθήσεις και ο οίκος. Ξέρετε τι θα πει πίστεψε? Μετανόησε. Εξομολογήσου. Πόσα χρωστάς? Μύρια τάλαντα χρωστάω, Κύριε. Γιατί αυτά που έχω κάνει εγώ και εσείς δεν τα ξέρετε. Αλλά και αυτά που έχεις κάνει εσύ, εμείς δεν τα ξέρουμε. Αλλά τα ξέρει όλα ο Θεός. Όλα. Πρώτος των αμαρτωλών, λέει ο Παύλος. Εγώ τι να πω? Αλλά ξέρω ότι ο Θεός θα με συγχωρέσει. Σπλαχνίσουμε, Κύριε. Θα στα επιστρέψω. Σιγά. Θα στα επιστρέψω. Και ο Κύριος του σπλαχνιστής αυτόν του χάρισε όλο το δάνειο και τον άφησε και ελεύθερο. Όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Όμως το μήνυμα σήμερα είναι πώς διαχειρίζεσαι την ελευθερία σου. Σήμερα είμαστε ευνοούμενοι του Θεού. Μας πρόσθεσε ο Κύριος στην Εκκλησία Του. Κατά χάρη, δια της πίστεως δώρο Θεού. Πώς διαχειρίζομαι όμως την ευλογία του Θεού? Μου χάρισε μοίρια τάλαντα. Ήμουνα για την κόλαση. Είχα εκλέξει την ευρεία πύλη και την ευρύ χωριοδό. Τη φαρδιά πύλη και την ευρύ χωριοδό. Έκανα ό,τι ήθελα. Κρυβόμουνα. Ο Θεός θα μας φυλάει. Αλλά η ελπίδα μου είναι τα σπλάχνα του Χριστού. Μπορώ να ελπίσω πουθενά αλλού? Πού να ελπίσω? Τα σπλάχνα του Χριστού. Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Πλύνε με το αίμα του Χριστού. Καθάρισέ με, αγίασέ με. Και από εδώ και πέρα θα περπατάω κατά το θέλημά σου. Μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Και έχει και ένα ωραίο μήνυμα ο Θεός μες στο Λόγο Του. Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη πώς? Υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Δηλαδή υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλον. Δηλαδή μη χαλάς χατήρι στον αδελφό σου. Όχι στη γυναίκα σου μη χαλάς χατήρι, βεβαίως. Όχι στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου, βεβαίως. Στον αδελφό σου, στον εχθρό σου, σε αυτόν που σε βρίζει. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει. Τι έκανε? Παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Πατέρα, σε σένα αφιερώνομαι, σε σένα παραδίδομαι. Δεν έχω τίποτα άλλο και κανένα άλλο τίποτα δεν έχω να πω. Συγχώρεσέ με. Πάνε τα μοίρια τάλαντα. Τώρα όμως, ελεύθερος των πάντων, πώς θα διαχειριστώ την ελευθερία μου? Και ωραία παραβολή είναι αυτή. Και αυτός ο ελεύθερος πάντων, καθώς τον ελευθέρωσε ο Κύριος του, βρίσκει ένα σύντουλό του, έναν αδελφό του. Γιατί όλοι είμαστε σύντουλοι. Είμαστε μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού και όλοι υπηρετούμε την κεφαλή που είναι ο Χριστός. Και όλοι υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο, λένε οι άνθρωποι. Ένας λοιπόν είχε ένα σύνδουλο που του χρώσταγε 100 δινάρια. Δεν είναι λίγα, 100 μεροκάματα.
100 δινάρια. Τώρα όμως αυτός σε ποιον θα μοιάσει, τι θα κάνει? Και άρχισε ο σύνδουλός του να τον παρακαλάει, σε παρακαλώ σπλαχνίσουμε, χάρισέ μου το χρέο, όχι χάρισέ μου, θα στο δώσω, θα δουλέψω, θα στο επιστρέψω. Μακροθύμησον, η αγάπη μακροθυμεί. Αλλά αυτός δεν είχε σπλάχνα. Πόσο σοβαρό σήμερα, αδερφοί, είναι να ζητήσουμε σπλάχνα Χριστού. Μετάνοια και σπλάχνα Χριστού. Πόσο σοβαρό είναι. Και τον έπνιγε. Δώστα μου! Ξέρετε, απ' τον έπνιγε, τον έστειλε και στο λαιμό. Δώστα μου! Θα στα δώσω, σπλαχνίσουμε, κάνει υπομονή λίγο. Περίμενε, μακροθύμησον. Και ξέρετε τι έκανε αυτός, τον έβαλε στη φυλακή. Τον έδεσε. Όσα δέσεται επί της γης είναι δεδεμένα στον ουρανό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν τον έδεσε αυτός. Δέθηκε αυτός. Γιατί δεν σπλαχνίστηκε. Και τον έμαθαν και τον είδαν οι σύνδουλοι του. Μα τι κάνει αυτός? Τι έκανε? Τι κάνει? Μα δεν έχει φόβο Θεού, δεν φοβάται το Θεό. Τον έβαλε στη φυλακή, τον αδελφό του, για 100 δινάρια, όταν αυτός χρώσταγε 1.000.000 τάλαντα. Μα τι έκανε, τι σώη μυαλό έχει? Πιο σωστά, τι καρδιά έχει? Σκληρή, πέτρινη, άγρια. Έξω είναι οι κίνες, τα αγριόσκυλα. Πω. Πάσα οργή και θυμός, να μην ονομάζεται σε εσάς. Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε, μην δίνετε τόπο στο διάβολο. Γιατί όταν αρχίζεστε και αμαρτάνετε, δίνετε τόπο στο διάβολο και δεν θα σας αφήσει σε ησυχία. Αλλά ο πατέρας το αφεντικό του τον αγαπάει. Δεν τον παραδίδει στο διάβολο. Προσέχτε, αδελφοί αγαπητοί, την αγάπη του Θεού Πατρός. Δεν τον παραδίδει στο διάβολο. Τον παραδίδει στους βασανιστές, μήπως και μετανοήσει. Μες στην ταλαιπωρία. Δεν λέει, πάρ' τον, στον δίνω εσένα. Αλλά λέει, σε μένα θα νίκεις, αλλά ξαναφέρνω την οφειλή σου μπροστά μου. Ξαναφέρνω τα 1.000.000 τάλαντα. Και προσέχτε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσες φορές αναμαρτήσει ο αδερφός μου να το συγχωρήσω έως 7. Όχι 7, 7, κοντά και σε 7. Και αν ο Θεός θέλει ο Πέτρος να συγχωρεί 70 φορές, το 7, τι λέτε? Αν αυτός ο αχρίος δούλος που ξαναβρέθηκε χρεωμένος με 1.000.000 τάλαντα, αν ξαναμετανοήσει, δεν θα το σπλαχνιστεί ο πατέρας να του χαρίσει τα 1.000.000 τάλαντα και να τον ελευθερώσει από τους βασανιστές? Δεν τον παρέδωσε στο διάβολο, σε ταλαιπωρία. Αν όμως μετανοήσει, πάλι θα του τα χαρίσει. Πόσες φορές? 70 φορές το 7. Καταλάβατε, αδερφοί, τι είπε ο Θεός σε μένα σήμερα?
είσαι χρεός της μυρίων ταλάντων. Μετανόησες, μετανόησα, Κύριε. Ξαναμάρτησες, ξαναμάρτησα, Κύριε. Μπορείς να γλιτώσεις και τους βασανιστές αν προλάβεις να μετανοήσεις άμεσα. Να γλιτώσω, βέβαια. Το βάλεις φυλακή τον αδελφό σου. Πότε τον έστειλες στους βασανιστές? Όταν τον φυλάκισε τον αδελφό του. Δηλαδή όταν δεν το συγχώρεσε. Όταν δεν του είπε, σου αφήνω το χρέος, άστα τώρα αυτά θα μιλάμε. 100 δινάρια, εδώ μου χαρίστηκαν 10.000 δινάρια, για τα 100 δινάρια θα μιλάμε. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, τι μου έδωσε να καταλάβω ο Θεός. Σου χαρίστηκαν μύρια, μου χαρίστηκαν μύρια τάλαντα. Και εγώ έβαλα σε φυλακή το σύνδουλό μου. Και αναγκάζω το Θεό να με παραδώσει σε βασανιστές. Γιατί? Για να μετανοήσω πάλι και να του πω. Την πρώτη φορά τι έλεγε? Θα πουλήσω εσένα, τον, τα παιδιά σου, την γυναίκα σου, τα υπάρχοντά σου, όλα. Για να μου δώσεις τα μοίρια τάλαντα. Και τι του είπε? Σπλαχνίσουμε. Κύριε μου, σπλαχνίσουμε, λυπήσουμε. Λυπήσουμε. Και σπλαχνιστής του χάρισε το χρέος και τον άφησε και ελεύθερο. Γιατί μόνο ο Χριστός ελευθερώνει, αδερφοί. Αλλά το ερώτημα είναι, πόσες φορές θα μου χαριστούν τα μοίρια τάλαντα? Καταλαβαίνετε, αδερφοί, τι σας λέω? Πόσες φορές ο Χριστός θα μου χαρίζει τα μοίρια τάλαντα? 70 φορές το 7. Αν μάλιστα προλάβω και μακροθυμίσω σε αυτόν που μου χρωστάει τα 100 δινάρια, ούτε από τους βασανιστές θα περάσω. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Πολύ αγαθός. Και λέει, ούτω και ο Πατέρας μου ο ουράνιος θα κάνει σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκ της καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού, όχι μοίρια τάλαντα, τα πτέσματα. Γιατί αυτά που κάνει ο αδελφός σου είναι πτέσματα ενώπιον του Θεού. Τι σου είπε, έκλεψε, σου είπε ψέματα, σέβρισε, σε ματί σου, πτέσματα είναι αυτά. Ενώ οι αμαρτίες οι δικές σου είναι μοίρια τάλαντα. Αλλά θέλω να διαβάσουμε και κάτι, σας παρακαλώ. Πάμε στη σελίδα 892. Να δείτε την ερμηνεία που δίνει ο Χριστός. Είναι κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Και αποκριθείς ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Να εμπιστευόμαστε το Θεό. Έχετε πίστην Θεού. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπη προς το όρος τούτο σηκώθηκε και ρίφθηκε στη θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι αν είπει. Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ. Επιστρέψαν πάλι απάνω μου τα μοίρια τάλαντα, συγχώρεσέ με, Κύριε. Αλλά πρέπει να εξομολογηθείς στον Κύριο. Αλλά και εξομολογηθείτε μεταξύ σας για να ιατρευτείτε, λέει ο Θεός. Χωρίς εξομολόγηση δεν γίνεται και συνεχίζει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Τι προσεύχομαι? Αφαίρεσέ μου τα μοίρια τάλαντα πάλι. Πάλι και πάλι και πάλι. Πόσες φορές? 70 φορές το 7.
Αφαίρεσέ μου τα μοίρια τάλαντα. Δεν το λέω στον αδελφό μου, γιατί ο Πέτρος λέει πως εγώ πόσες φορές εγώ να συγχωρήσω. Και αν στον Πέτρο λέει 70 φορές το 7 ο πατέρας μου ουράνιος, πόσες φορές θα με συγχωρεί. Μέτρα. Αλλά προσέχτε, όταν είστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε τι κατάτινος. Έχεις κάτι εναντίον κάποιου, συγχώρεσέ του, συγχώρεσέ τον φουκαρά μου. Διότι τότε θα συγχωρήσει σε εσάς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα μοίρια τάλαντα. Δεν συγχωρείτε, δεν θα σας συγχωρεθούν τα μοίρια τάλαντα. Θα λες μακροθύμησον και θα σου λέει βασανιστές. Που δεν συγχωρείς εσύ, πώς θα συγχωρέσω εγώ. Αλλά αν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέω πατέρας σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Σήμερα, αδελφοί αγαπημένοι μου, να συγχωρήσουμε εκαρδίας και μάλιστα ό,τι και να έχει κάνει ο αδερφός σου. Σας το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ μια φορά ακόμη, αν και δεν συμφωνεί η Άννα. Ένας αδερφός μου κάνει πολύ μεγάλο κακό και σε μένα και στην εκκλησία κάποτε. Και εγώ ήξερα ότι πρέπει να το συγχωρήσω για να ευλογηθώ, για να μου συγχωρήσει και ο Θεός. Και αγωνιζόμουν μήνες, δεν μπορούσα. Καρδιά μου απατηλή, περπάντα σφόδαρα, διεφθαρμένη, σκληρή. Μετά από πολύ καιρό τα κατάφερα και είπα, Κύριε, το συγχωρώ, ευλόγησέ τον. Και ακούω τη φωνή του Κυρίου όπως ακούω τη δική σου. Να τον ευλογήσω πιο πολύ από σένα. Πω πω τι έπαθα. Όχι και πιο πολύ από μένα. Άκου πιο πολύ από μένα. Όχι και πιο πολύ από μένα. Και κατάλαβα ότι δεν του είχα συγχωρήσει όχι τα μοίρια τάλαντα, τότε τα 100 δινάρια. Και ξανάρχισα τον αγώνα. Και μετά από καιρό τα κατάφερα και είπα, Κύριε, ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα. Και σε λίγες μέρες με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, συγγνώμη αδελφέ για ό,τι σου έκανα. Και τώρα είμαστε αγαπημένοι, ευλογημένοι και πάμε για τον ουρανό. Αμήν αδελφοί. Πόσες φορές, δεν το είχα καταλάβει, σήμερα το κατάλαβα, μπορεί ο Θεός να σου συγχωρήσει μοίρια τάλαντα. Πόσες φορές. 70 κοντάκι 7. Το κατάλαβες. Πόσες φορές θα σου συγχωρήσει, θα σου διαγράψει τα μοίρια τάλαντα. Όσες φορές συγχωρείς και εσύ στον αδελφό σου τα 100 δινάρια. Αμήν. Να ψάλουμε, σας παρακαλώ, τον ύμνο.